περάσει και πάρα πολύ καιρό βέβαια από το χωρισμό σου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Θα σου ρωτήσω τώρα τι γεύση σου έχει αφήσει όλο αυτό. Ο Δημήτρης είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Από εκεί και πέρα ευχάριστο ήταν όλο. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου έχει αφήσει κάτι άσχημο. Είναι η πρώτη φορά που μένω μόνη μου, γιατί ήμουνα πολλά χρόνια παντρεμένη. Μετά μπήκα κατευθείαν σε μια σχέση που ήμασταν και 3 χρόνια. Στην αρχή δεν ήταν εύκολο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όταν έχεις μάθει να έχεις έναν άνθρωπο, μόνο και μόνο αν το πάρουμε από το θέμα της συνήθειας και τίποτα άλλο, είναι δύσκολο. Σιγά σιγά όμως συνειδητοποίησα κάποια πράγματα, γιατί ήταν και δική μου απόφαση αυτή να κλείσω τη σχέση αυτή. Και είπα ότι έπρεπε να το κάνω. Από εκεί και πέρα, χωρίς να βάζω ούτε όρους και όρια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Με έχουν ερωτήσει αρκετές φορές αν θα τα ξαναβρω με τον Δημήτρη, αν αυτό. Λέω, δεν ξέρω τι θα μου συμβεί αύριο. Όταν ο Δημήτρης προχθές είπε σε κάτι δηλώσει του ότι έχουμε φιλικές σχέσεις με τη Μαρία, αλλά φίλοι, κολλητοί δεν θα γίνουμε. Καλά, τώρα δεν είμαστε Σουηδία. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Πώς θα γίνουμε κολλητοί φίλοι όταν υπήρχε συναισθηματική σχέση και ούτε από μένα ούτε και από τον Δημήτρη είχε κλείσει. Οπότε είναι φυσιολογικό να μπορούμε να είμαστε φίλοι. Τα παιδιά σου τώρα σου έχουν πει μαμά, θέλουμε να σε δούμε ξανά ερωτευμένοι, να είσαι σε μία σχέση. Ναι, εννοείται, όχι μου το έχουν πει, με πρίζουν κιόλας. Δηλαδή, ο γιος μου, τι, η μόνη σου, γιατί είσαι μόνη σου. Αφήστε με, λέω, να χαρώ την ελευθερία μου. Και οι δύο είναι πολύ θετικοί στο να ξαναφτιάξω τη ζωή μου και να έχω κάποια σχέση. Δεν τους αρέσει να είμαι μόνη μου. Ο χωρισμός του Δημήτρη είναι κάτι που του στεναχώρησε. Σίγουρα δεν μπορέσανε να καταλάβουν το λόγο που χώρισα με τον Δημήτρη. Βασικά κανένας δεν τον έχει καταλάβει, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει με τον Δημήτρη. Αλλά σεβαστήκανε την απόφαση που πήρα. Αλλά πολλές φορές όταν μπορεί να με βλέπανε να είμαι πεσμένη, να είμαι ψυχολογικά, μου λέγανε η κόρη μου, μαμά, γιατί δεν τα ξαναβρίσκεις με τον Δημήτρη, γιατί δεν κάνεις κάτι. Και τους λέω, άστο Μαρίνα, αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσω εγώ. Είχε πειράξει κάτι όλο αυτό το διάστημα, όταν στην αρχή, μέχρι να γίνει γνωστό ότι χώρισε η Μαρία, δεν χώρισε η Μαρία, χώρισε με ο Δημήτρης η Μαρία, ποιος πήρε την απόφαση. Αυτός είχε ενοχλήσει λίγο. Ναι, ενοχλήθηκα λίγο, γιατί είπανε κάποια πράγματα ότι επειδή εγώ βγήκα και είπα ότι όντως έχω χωρίσει με τον Δημήτρη, ότι εγώ χρησιμοποίησα τον Δημήτρη για να αναδείξω τη δουλειά μου, ένα πράγμα το οποίο με εξόργησε πάρα πολύ. Σίγουρα, εγώ δεν είμαι τρελή να πάρω μια απόφαση και να πω «γεια σας μια μέρα να βγω χώριση». Έχουν προκύψει θέματα που δεν συμφωνούσαμε και προκειμένου να έρθουμε σε μια σύγκρουση μεγαλύτερη, να το σταματήσω πριν έρθουμε στη σύγκρουση αυτή. Πλέον από εδώ και πέρα, για σένα θα παίζει ρόλο, ας πούμε, αν υπάρξει διαφορά ηλικίας. Πριν γνωρίσω τον Δημήτρη, δεν μου είχε πάει ποτέ στο μυαλό ότι θα έκανα σχέση με κάποιον μικρότερό μου. Και μάλιστα επειδή φίλες μου είχα που είχαν σχέση με μικρότερο και τους κορόιδευα. Πως μπορείτε και αυτό και έτσι. Και όταν έγινε, γιατί μου ήρθε, δεν το περίμενα. Ντρεπόμουν να πάω στη συγκεκριμένη φίλη μου να της πω ότι ξέρεις κάτι, αυτό που εγώ κατάκρινα πριν το έκανα κι εγώ. Δεν θεωρώ ότι παίζει ρόλο η ηλικία. Με τον Δημήτρη ήμουνα οριακά, δηλαδή είχαμε αυτά τα 14 χρόνια διαφορά, που σίγουρα σου λέω έχει να κάνει με το χαρακτήρα. Δεν θεωρώ ότι αυτό θα ήταν εμπόδιο σε κάποια πράγματα.